Έχουμε μαζί μας και τον έφορο της ομάδας, τον Δημήτρη Χασεκίδη, και την αρχηγό του Δικεφάλου, την Μαρία Χατσιπαρασίδου. Τους καλησπερίζουμε και τους δύο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και από εμάς. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, είστε καλά. Συγχαρητήρια για την επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ, είστε καλά. Κύριε Χατζηκίδη, θα ξεκινήσουμε με τη Μαρία, γιατί και σας ευχαριστούμε που μας συνέχετε λίγο στον αέρα, γιατί έχουμε προπόνηση τα κορίτσια. Μαρία, απαιτητικός τελικός, ο πιο δύσκολος ίσως των τελευταίων ετών. Ήταν μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο πολύ αμφίροπος. Ναι, ήταν αμφίροπος, θα έλεγα. Ο κάθε τελικός έχει τη δικιά του γλύκα, τη δικιά του δυσκολία. Σίγουρα περιμέναμε ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι, αλλά το θέλω όμως ήταν τόσο μεγάλο που κατακτήσαμε τον τίτλο. Η παρουσία του κόσμου, Μαρία, στις Κερκίδες, σε μια εποχή δύσκολη λόγω του κορονοϊού και σε μια πόλη μακριά από τη Θεσσαλονίκη, έπαιξε το ρόλο της. Ναι. Σίγουρα κάθε φορά θέλουμε τον κόσμο μας δίπλα. Πάντα, όπως το λέμε, είναι όγδος παίκτης μας. Το Final Four αυτό έγινε μακριά από την πόλη μας, που θα μπορούσε φυσικά ο κόσμος να ήταν περισσότερος. Λόγω COVID και όλης αυτής της πανδημίας τα πράγματα είναι δύσκολα, αλλά όσοι βρέθηκαν στο γήπεδο βοήθησαν με τον παλμό τους, βοήθησαν με τη φωνή τους και μας έδωσαν έξτρα κίνητρο και boost για να ανταπεξέλθουμε σε ένα δύσκολο τελικό. Μαρία, είναι μόνο η ποιότητα που έχει η ομάδα τα τελευταία χρόνια που κάνει τη διαφορά ή είναι και κάτι άλλο? Γιατί δεν είναι εύκολο να διατηρηθείς στο ψηλότερο σκαλί σε πρωτάθλημα και κύπελο τα τελευταία 3,5-4 χρόνια? Ναι. Σίγουρα, όπως έχω ξαναπεί, όλα αυτά τα χρόνια η ομάδα χτίζεται με ένα συγκεκριμένο μέταλλο, χτίζεται με μεγάλη προσπάθεια, με μεγάλη δουλειά από όλους τους παράγοντες, τόσο από εμάς τις αθλήτριες που απαρτιζόμαστε, αλλά και από τους ανθρώπους που μας βοηθάνε έξω από όλο αυτό. Σίγουρα ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, αλλά θέλω να πω ότι η ομάδα έχει ποιότητα, το δείχνει, είναι δύσκολο να διατηρηθείς εκεί που έχει φτάσει, αλλά εμείς το κάνουμε πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Θα σου κακουφανεί πολύ αν δεν πάρεις ένα κύπελο, αν δεν πάρεις ένα πρωτάθλημα. Φέτος, του χρόνου, του παραχρόνου. Εμένα που σαν άνθρωπος γενικά μου κακουφανεί πολλά πράγματα. Σίγουρα έχει βγει καθή. Είναι πολύ δύσκολο να αποχωρηθείς τους τίτλους. Αυτό ήταν το τέταρτο συνεχόμενο προσωπικά για μένα και για την ομάδα, γιατί βρίσκομαι 5 χρόνια σε αυτή. Σίγουρα θα μου κακοφανεί, αλλά γι' αυτό είμαστε μέσα στο γήπεδο, γι' αυτό δουλεύουμε, για να μην υπάρχουν τέτοιες στιγμές. Όλα βέβαια είναι μέσα στο παιχνίδι, αλλά το θέλω να σας αναλέω, είναι μεγάλο και γι' αυτό κατακτούμε όσα κατακτούμε. Είναι καλή συνήθεια, Μαρία, το να παίρνεις πρωταθλήματα για κύπελα κάθε χρόνο 2-2. Ναι, σίγουρα είναι καλή, πολύ γλυκιά, πολύ όμορφη. Αυτό, ευτυχισμένη μπορεί να μας κάνει αυτό. Η κατάκτηση του κυπέλου είναι ένα έξτρα, ένα boost και ένα κίνητρο για την ομάδα για το πρωτάθλημα? Σίγουρα, όταν στην αρχή της χρονιάς, όταν βρίσκεσαι σε ένα σύλλογο όπως είναι ο ΠΑΟΚ και θέτεις τους στόχους, σίγουρα είναι το double. Ο πρώτος μας στόχος ήταν αυτός του κυπέλου. Το καταφέραμε, το κατακτήσαμε και τώρα φυσικά είναι ένα μεγάλο μπουστάρισμα για εμάς για να προχωρήσουμε στο πρωτάθλημα. Μαρία, κάτι τελευταίο πριν σε ευχαριστήσουμε. Πόσο άγγιξε την ομάδα και ειδικά εσάς που είστε Ελληνίδες το περιστατικό, η δολοφονία του Άλκη? Φαντάζομαι και τις ξένες, αλλά εσείς καταλαβαίνετε καλύτερα γιατί ξέρετε και τις παθογένειες του ελληνικού αθλητισμού και την οπαδική βία. Πόσο σας άγγιξε όλη αυτή την ομάδα? Κοιτάξτε, τώρα αυτό είναι ένα θέμα πάρα πολύ ευαίσθητο. Σίγουρα αγγίζει τον κάθε άνθρωπο. Σίγουρα είναι πάρα πολύ δυσάρεστο γεγονός. Από την πρώτη στιγμή που έγινε ανακοινώσιμο και το μάθαμε, μας επηρέασε. Ναι, πολύ περισσότερο μας Ελλήνες, αλλά θέλω να σας πω ότι ακόμα και οι ξένες αθλητρίες που είναι ενσωματωμένες στην ομάδα, τους δώσαμε να καταλάβουν τη βαρύτητα του σκηνικού αυτού. Φυσικά είμαστε ενάντια σε όλο αυτό. Ήταν μια δύσκολη εβδομάδα. Δώσαμε την ανάλογη προσοχή, τοποθετηθήκαμε γενικά πάνω στο ζήτημα που είναι πάρα πολύ άσχημο. Αλλά
έπρεπε να συγκεντρωθούμε στο παιχνίδι που είχαμε μπροστά μας και αυτό κάνουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία, που είσαι στο Λίπερο. Υγεία να έχεις και εσύ και όλες οι συμπαίκτριές σου. Πραγματικά κάνετε τον κόσμο χαρούμενο. Σας βλέπει, σας παρακολουθεί. Έχετε και πλέον και τους πιστούς οπαδούς που όπου και να παίζετε δεν σας αφήνουν μόνες. Είναι πολύ σημαντικό. Καλή επιτυχία και στο πρωτάθλημα. Να τα ξαναπούμε και με τον τίτλο των παρατηρητριών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι και καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, Μαρία Χατζηπαρασίδου, εκ των αρχηγών της ομάδας handball των γυναικών. Και πάμε στον Δημήτρη Χαζεκίδη, τον άνθρωπο που δεν ξέρω πόσες ώρες δουλεύετε, κύριε Χαζεκίδη, για την ομάδα αυτή να μην λείψουν τίποτα στα κορίτσια, στον προπονητή. Γενικότερα δεν είναι εύκολο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους. Πόσες ώρες αφιερώνετε στην ομάδα? Αυτά τα ξεχνάμε. Τα δύσκολα, δηλαδή και τον χρόνο που δαπανούμε και την ενέργεια γι' αυτό εδώ. Αλλά... Τα ξεχνάνε και οι δικοί σας ή έχετε γκρίνια από το σπίτι πάλι στην ομάδα? Και... όχι, όχι. Το σπίτι στηρίζει πάρα πολύ και η σύζυγος για τα παιδιά. Χαίρονται πάρα πολύ με τις επιτυχίες όλου του συλλόγου, όχι μόνο του χάντμπολ, το οποίο τυχαίνει να είμαι διοικητικός υπεύθυνος αυτή την περίοδο. Mm-hmm. Έχουν γίνει αλλαγές στην ομάδα. Έφυγαν παίκτρες, ήρθαν άλλες. Νομίζω στο σύνολο παίκτρες με ποιότητα. Από όσο μπορώ να κρίνω, δεν είμαι και ειδικός στο άθλημα, αλλά και οι κοπέλες και χθες και τα προηγούμενα παιχνίδια έχουν δείξει την ποιότητά τους. Ο ΠΑΟΚ τρέχει ένα απίστευτο σερί στον ελληνικό χώρο. Πόσο δύσκολη ήταν η φετινή πορεία μέχρι την κατάκτηση του κυπέλου? Ίδιο δύσκολη με τα προηγούμενα χρόνια? Πιο δύσκολη λόγω κορονοϊού, λόγω αλλαγών? Δεν ξέρω, εσείς θα μας πείτε. Κοιτάξτε, τίποτα δεν είναι εύκολο. Αυτή είναι μια γενική αρχή. Ούτε κανένας δήλωση χαρίζεται. Mm-hmm. Όλοι οι τίτλοι κατακτώνται με πολύ ή πάρα πολύ κόπο. Αυτή τη φορά θεωρώ ότι ήταν ίσως και το πιο δύσκολο. Έτσι το ένιωσα. Ένας από τους πιο δύσκολους τίτλους, γιατί η συγκυρία ήταν αρνητική για μας. Είχαμε κάνει το σχεδιασμό μας. Κάποιες αθλήτριες που φέραμε δεν μας βγήκαν στον βαθμό που θα θέλαμε. Πήραμε το ρίσκο, δεν φοβηθήκαμε να κάνουμε αλλαγές. Πολλές αλλαγές. 5 παίκτριες λύσαμε τη συνεργασία μας. 6 φέραμε. Όπως καταλαβαίνετε, σε ένα διάστημα 15 ημερών αυτό είναι μεγάλο ρίσκο. Mm-hmm. Αλλά είναι ωραίο πράγμα να εξισθεί τον έλεγχο. Οπότε και την ευθύνη. Αν είναι να χάσεις κάτι, την φιλοσοφία μου, θα το χάσω και θα πάρω την ευθύνη. Αλλά θα το προσπαθήσω. Οπότε το έγινε και τώρα. Διαγνώσαμε ότι η ομάδα θα πάει καλύτερα και δικαιωθήκαμε. Και πιστεύω ακόμα καλύτερα θα πάμε στο πρωτάθλημα. Εγώ ανοίγω μια παρένθεση. Το έλεγα το μεσημέρι και με τον Κώστα Βασιλόπουλο στο Λίμπερο ότι κακώς τέτοια παιχνίδια δεν μεταδίδονται σε ένα από τα κανάλια της ΕΡΤ. Οκ, είναι σημαντικό το να υπάρχει εικόνα έστω και μέσω του διαδικτύου, αλλά είναι παιχνίδια που δεν ξέρω την άποψή σας. Θα μπορούσε ένα κοριτσάκι, 2, 5 στην Ελλάδα να πει ότι θέλω να ασχοληθώ με το handball. Αυτή είναι η δική μου η άποψη. Δεν λέω το άθλημα θα γνώριζε τεράστια άνθηση. Έστω ένα κοριτσάκι να ήθελε να πάει στο handball θα ήταν κέρδος, αλλά οκ. Επιτέλους τα αεραστεχνικά αθλήματα στη χώρα μας πρέπει να τα βοηθήσουμε περισσότερο όσον αφορά την προβολή. Αυτό είμαι περήφανος που το κάνει ο σύλλογός μας, ο αεραστεχνικός σωστά. Ίσως στο μέγιστο βαθμό στην Ελλάδα. Οπότε η προβολή τους μόνο καλό μπορεί να κάνει στην κοινωνία και στον αθλητισμό και μόνο θετικά έχει να δώσει. Συμφωνώ απόλυτα δηλαδή να υπάρχει ένα κανάλι όπως άλλες χρονιές, να το δείξει, γιατί ήταν και ένας πάρα πολύ καλός τελικός. Μέχρι το φινάλε, δηλαδή ακόμα νομίζω και ο πλέον έτσι ουδέτερος που δεν έχει σχέση με το handball δεν θα μπορούσε να αλλάξει κανάλι. Ειδικά στα τελευταία λεπτά, αλλά από το ξεκίνημα είχαμε και αναλλαγή στο σκορ και η Νέα Ιωνία προηγήθηκε και ο ΠΑΟΚ έδειχνε να το καθαρίζει, επέστρεψε η Νέα Ιωνία και είχαμε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο μια μεγάλη ένταση. Οκ, okay, μακάρι υπεύθυνοι τα επόμενα χρόνια, έστω το τελικό, για μένα και το Final Four γενικότερα να υπάρχει σε ένα από τα κανάλια της ΕΡΤ. Ξαναλέω, είναι αισθητικό ότι υπάρχει εικόνα για τους φανατικούς του αθλήματος, αλλά κακά τα ψέματα, κύριε Χατζηκίδη, αν κάποιος δεν πολύ γνωρίζει και δεν αγαπάει το handball, δεν θα ψαχτεί τώρα να βρει το ΕΡΤ Sports 4 μέσω υπολογιστή για να δει το τελικό. Εντάξει. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πάντως, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει μεγάλα άλματα στην επικοινωνία, τόσο και από κανάλια και τα κρατικά που βεβαίως. Αλλά και τα live streaming που κάνουν σύλλογοι, ως παράδειγμα
το δικό μας το διαδικτυακό κανάλι, το Easy Pulse TV, το οποίο δείχνει σχεδόν όλους τους αγώνες όλων των τμήματων και έχει πάρα πολύ μεγάλη τηλεθέα. Για να ξαναπιστρέψουμε στην επιτυχία σας σε όλες τις ομάδες, είναι πλέον υποχρέωση για σας να πάρετε πρωτάθλημα κύπελλο? Πώς το νιώθετε, δηλαδή όταν ξεκινάει η χρονιά λέτε πρέπει να πάρουμε, γιατί έχετε συνηθίσει κι εσείς? Θεωρείτε ότι η δουλειά που κάνετε είναι η καλύτερη στην Ελλάδα, προπονητής, εσείς, οι παίκτριες, και είναι υποχρέωση για τον ΠΑΟΚ να τελειώσει τη χρονιά με τίτλους? Πώς είναι πλέον το DNA της ομάδας? Θα σας πω την πραγματικότητα. Είναι υποχρέωση να κάνεις πρωταθλητισμό. Mm-hmm. Θεωρώ. Είναι υποχρέωση να κάνεις πρωταθλητισμό. Ειδικά σε τμήματα τα οποία κατακτούν τίτλους. Οπότε εσύ προσπαθείς πάντα, το εσύ αφορά όλους μας που ασχολούμαστε με τα συγκεκριμένα τμήματα, προσπαθείς πάντα να είσαι σε τελικούς και να τους κατακτάς. Τώρα κάποιες φορές θα τα καταφέρεις, κάποιες φορές μπορεί να τα χάσεις. Βεβαίως. Ματία έχει όμως να είσαι εκεί. Εμείς είμαστε στην ευχάριστη θέση τα τελευταία χρόνια σχεδόν τους περισσότερους, να μην πω όλους, να τους κατακτούμε. Το γυναικείο τμήμα χειροσφαίρισης του συλλόγου μας. Παραμένει η ευρωπαϊκή πορεία ένα αποθυμένο, κύριε Χασεκίδη? Μια καλύτερη ευρωπαϊκή πορεία. Παραμένει. Είναι δύσκολο βέβαια ο στόχος. Γιατί φτάσαμε στους 8 European Cup. Αποκλειστήκαμε από την Ισπανική Μάλαγα, η οποία κατέκτησε το τρόπαιο. Μάλιστα την κερδίσαμε την Ισπανική ομάδα στη Θεσσαλονίκη. Πρώτη νίκη ελληνικής ομάδας έναντι της Ισπανικής και πρώτη νίκη έναντι σε ομάδα που κατέκτησε το ευρωπαϊκό τρόπαιο. Αυτό όπως καταλαβαίνετε μας έδωσε μεγάλη, πολύ θετική ενέργεια. Που το ισπανικό hardball μπορεί να είναι κακή κλήρωση και δεν καταφέραμε για ένα γκολ στο average να προκριθούμε. Που μπορεί το ισπανικό hardball να είναι πιο οργανωμένο και από τη Super League του ποδοσφαίρου, κύριε Χασεκίδη, σαν οργάνωση τουλάχιστον. Έστω και το γυναικείο ισπανικό hardball. Νομίζω ότι οι ακροατές μας το πιστεύουν αυτό και ας μην γνωρίζουν πολλά για το hardball. Απομένει τώρα ένας ακόμα μεγάλος στόχος πρωταθλήματος. Πώς είναι η κατάσταση, τι να περιμένουμε από την ομάδα? Η ομάδα δουλεύει σκληρά. Και τώρα που μιλάμε αυτή τη στιγμή ξεκίνησε και η προπόνηση. Αυτό είναι το μεγάλο όπλο μας. Η πολλή δουλειά, η προσήλωση στο στόχο, η ψυχή και οπωσδήποτε η εμπειρία που έχουμε αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια. Θεωρούμε δεδομένο ότι θα κάνουμε τα πάντα για να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα και αυτό θα σημαίνει το τέταρτο συνεχόμενο double, που είναι ο απόλυτος μας στόχος. Εμείς θα σας ευχηθούμε καλή επιτυχία. Πάντως, σε κάθε αναφορά σας, κύριε Χασεκίδη, αναφέρεστε και στον, ας κλείσουμε με αυτό, και στον κύριο Κατσαρή και στον κύριο Τσαλόπουλο που είναι ο χορηγός της ομάδας. Γενικότερα, κάνετε μία στους ανθρώπους, ναι, κάνετε μία σε αυτούς που είναι φυσικά πίσω από τα φώτα και δεν είναι στο παρκέ, στο τάρφλεξ, δεν ξέρω, στο βόλι, στο χάτμπολ, πώς ακριβώς λέγεται, συγχωρέστε με. Αλλά είναι άνθρωποι που φυσικά, νομίζω. Ο πρόεδρός μας είναι ο άγνος ηγέτης του συλλόγου, ο κύριος Κατσαρής. Ο κύριος Τσαλόπουλος είναι ο μεγάλος υποστηρικτής μας και πάντα είναι δίπλα στο τμήμα. Καθημερινά μπορώ να πω. Και φυσικά νούμερο ένα και πάνω από όλους είναι ο ηγέτης του συλλόγου μας, ο κύριος Σαββίδης, που έχουμε την μεγάλη ευλογία να είναι το αγαπημένο του άθλημα, το γυναικείο χάντμπολ. Οπότε... Δυστυχώς όχι τον μπάσκετ, κύριε Κατσακίδη. Δυστυχώς όχι τον μπάσκετ. Είστε κυρίες εσείς, είμαστε λίγο άτυχοι. Δυστυχώς όχι τον μπάσκετ, εγώ θα έλεγα δυστυχώς όχι και το αντρικό χάντμπολ. Καθένας έχει... Εντάξει, είστε ευνοημένοι εσείς, εντάξει. Δεν μπορεί να τα κάνει και όλα ο άνθρωπος. Σωστά. Σωστά. Δεν είχε εμείς να κάνουμε πολλά πράγματα. Βέβαια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Αυτή η ομάδα πραγματικά αξίζει πολλά συγχαρητήρια και σε εσάς και στον προπονητή και στους ανθρώπους. Ένα δευτερόλεπτο. Ναι, βεβαίως. Ότι πρέπει να τα αναδεικνύετε τα κορίτσια μας, γιατί αξίζουν πραγματικά. Πέρα από αθλήτρες υψηλού επίπεδου, θα έλεγα ότι είναι και πολύ σημαντικές προσωπικότητες και θα μπορούσαν να αποτελούν παραδείγματα για τα νέα κορίτσια των οικογενειών μας. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κατσακίδη. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία και στο πρωτάθλημα. Ευχαριστούμε.